Ουσιαστικά η χώρα βρίσκεται με μια κυβέρνηση σε πανικό, η οποία αφού έκανε πραγματικότητα τους χειρότερους εφιάλτες των Ελλήνων πολιτών, τους έφερε σε κατάσταση που δεν είχαν γνωρίσει ποτέ στη ζωή τους, ούτε που είχαν φανταστεί ποτέ. Η κυβέρνηση είπε ψέματα σε όλους και τελικά χρεοκόπησε τη χώρα. Μείναμε στον αέρα, χάνοντας κονδύλια 35 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχαν ήδη διατεθεί για τη χώρα με θυσίες του ελληνικού λαού. Ενώ μας έλεγε επί μήνες ότι δεν θα υπογράψει νέο μνημόνιο, τώρα παρακαλάει για νέο μνημόνιο. Και κάνει το εξής απίστευτο. Ενώ προσυπογράφει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με 8 δισεκατομμύρια λιτότητας την πρόταση των θεσμών, καλεί μετά τους πολίτες να κάνουν τι? Να την καταψηφίσουν αυτή την πρόταση. Ήδη κάθε μέρα που μένουν κλειστές οι τράπεζες, η οικονομία καταραίει. Ο λογαριασμός μεγαλώνει. Η ανεργία εκτοξεύεται. Αυτό είναι το κόστος των αντιευρωπαϊκών επιλογών της κυβέρνησης. Και τώρα υποκρίνεται για να μας πει ότι ακόμα διαπραγματεύεται, ότι θέλει δήθεν να παραμείνει στην Ευρώπη, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες. Και λέει ψέματα ότι θα πάει να διαπραγματευτεί μετά ξανά μαζί τους. Πώς θα πάει, όταν τους έχει καταγγείλει ως εχθρούς και όταν όλοι τους πιστεύουν, ακόμα και οι σοσιαλιστές, Ολάντ, Ρέντζι, Σούλτς, ότι αυτό το δημοψήφισμα είναι για ευρώ ή δραχμή. Η κυβέρνηση κατασπατάλησε όλη την αξιοπιστία της χώρας. Και τώρα η ίδια η Ευρώπη της γύρισε την πλάτη. Τα κοινοτικά κονδύλια κινδυνεύουν. Οι αγροτικές επιδοτήσεις κινδυνεύουν. Ο τουρισμός έχει ήδη υποστεί βαρύ πλήγμα. Όλα όσα κατέκτησε η Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια βρίσκονται πια στον αέρα. Και το αληθινά δραματικό, οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας υποφέρουν περισσότερο και απειλούνται πιο άμεσα. Σε αυτούς τους ανθρώπους που τόσο αδίστακτα ξεγέλασε, δεν βρίσκει να πει ούτε ένα συγγνώμη. Και το χειρότερο, δεν τους λέει ούτε πώς, ούτε πότε θα τελειώσει η αγωνία τους. Τους κοροϊδεύει και πάλι. Και μάλιστα, την πιο δραματική ώρα για τους συνταξιούχους, προχωράει σε χιλιάδες προσλήψεις στο κομματικό κράτος που αυτές τις ώρες συνεχίζει να φτιάχνει. Είναι μοιραίο το λάθος της κυβέρνησης να προχωρήσει σε δημοψήφισμα παροδία πάνω σε πρόταση συμφωνίας που δεν υπάρχει πια, σε διαπραγμάτευση που δεν υπάρχει, για πρόγραμμα που δεν υφίσταται, με τους πολίτες αναστατωμένους να συνοστίζονται μπροστά σε κλειστές τράπεζες, με την ίδια την κυβέρνηση να καλεί τους πολίτες να ψηφίσουν όχι, την ώρα που στελέχη της δημόσια ζητούν από τον Πρωθυπουργό να ανακαλέσει το δημοψήφισμα ή να υποστηρίξει το ναι. Αυτοί τουλάχιστον άρχισαν να καταλαβαίνουν. Εδώ και το Συμβούλιο της Ευρώπης καταγγέλει ότι δεν εξασφαλίζονται οι δημοκρατικές προϋποθέσεις έκφρασης του ελληνικού λαού. Όμως ο ελληνικός λαός δεν είπε την τελευταία του λέξη και δεν ανέχεται να τον προσβάλλει μια κυβέρνηση επειδή έχει διαφορετική άποψη από τη δική της. Ξεχνάνε ότι εδώ είναι Ελλάδα, εδώ είναι Ευρώπη, εδώ είναι δημοκρατία. Τέτοιοι αυταρχισμοί δεν έχουν θέση στον τόπο μας. Όπως έδειξε και η χθεσινή μεγαλειώδη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, όλα δείχνουν πλέον ότι πέρα και πάνω από κόμματα, την Κυριακή οι Έλληνες θα πούνε ένα ηχηρό ναι, ναι για την Ελλάδα, ναι για την παραμονή της χώρας στον ευρωπαϊκό δρόμο, στην καρδιά της Ευρώπης, στο ευρώ. Η περηφάνεια δεν είναι οι ατέλειωτες ουρές μπροστά σε τράπεζες κλειστές, ούτε η αγωνία των πολιτών για τις καταθέσεις τους. Αξιοπρέπεια δεν είναι οι συντάξεις που πληρώνονται πια στο μισό και που εισπράττονται με το σταγονόμετρο. Αληθινή υπερηφάνεια είναι ο δρόμος στην Ευρώπη και η αποδοκιμασία μιας αντίστακτης κυβέρνησης που κορόιδεψε τους πάντες και τώρα θέλει να διχάσει την κοινωνία μας. Καλό τον ελληνικό λαό να παραμείνει ήρεμος και πάνω απ' όλα ενωμένος. Έχουμε περάσει πολλά δύσκολα. Θα τα καταφέρουμε και αυτή τη φορά, ενωμένοι και όρθιοι. Η υπευθυνότητα των πολιτών θα κερδίσει την ανευθυνότητα αυτής της κυβέρνησης. Ναι στην Ελλάδα, ναι στην Ευρώπη, ναι στο αύριο των παιδιών.